Για φωτογραφική προκήρυξη σχετικά με το έργο αντικατάστασης φωτιστικών παλαιού τύπου με LED καταγγέλει το Δήμο Θεσσαλονίκης ο υποψήφιος δήμαρχος Δρόσος Τσαβλής. Ακούμε τελευταία όλη η Θεσσαλονίκη μια πολύ μεγάλη καμπάνια διαφημιστική, τη βλέπουμε παντού στα site κτλ. Από την παρούσα διοίκηση για την αντικατάσταση του φωτισμού σε κεντρικούς δρόμους, λεωφόρους της πόλης μας. Ότι τα LED εξοικονομούν ενέργεια, τα LED είναι το αύριο, ότι εμείς ήρθαμε και σας φωτίσαμε την πόλη κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουν οι Θεσσαλονικείς και το κατήγγειλε αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο προχθές και θα αναλάβω και την ευθύνη να πάω στον εισαγγελέα το σχετικό φάκελο και ας αποφασίσει εκείνος αν βρει κάτι μεμπτό ή όχι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, διότι κάνοντας την έρευνά μου διαπίστωσα ότι αυτό το έργο έγινε με φωτογραφικές διαδικασίες, βγήκανε συγκεκριμένα κριτήρια στην προκήρυξη του διαγωνισμού τα οποία είναι εξαιρετικά εξειδικευμένα και αποκλείουν άλλους υποψήφιους αναδόχους. Δηλαδή κατευθύνθηκε το έργο σε ένα συγκεκριμένο ανάδοχο, στη Μυτιλινέως, αν θέλετε, ΑΕ, τη μεγάλη αυτή εταιρεία, η οποία το πήρε και έκανε έκπτωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης μόνο 5% σε ένα ποσό 20 εκατομμυρίων. Όταν σε άλλα έργα, άλλοι δήμοι έχουν περισσότερους αναδόχους και οι εκπτώσεις φτάνουν το 70%, κυρία Πότα. Άρα εδώ θα ήθελα να δει ο εισαγγελέας για ποιο λόγο έμεινε μόνο ένας ανάδοχος σε αυτό το έργο και για ποιο λόγο η διοίκηση δέχτηκε μόνο 5% έκπτωση και δεν τον απέρριψε να προχωρήσει σε άλλον που θα έδινε μεγαλύτερη έκπτωση. Ο κύριος Τσαβλής τόνισε ότι θα καταθέσει στον εισαγγελέα τα όσα κατήγγειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο.